Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Τι κάνει, Πάρη. Καλά, Αντώνη. Εσύ, πώ είσαι. Καλά είμαι, καλά. Εδώ πέρα. Περιμένω να έρθει το καλοκαίρι. Ε, ε, σήμερα έχουμε χειμώνα. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που λε. Καλά, σήμερα ήταν λίγο ακραίο αυτό που έγινε. Δεν ξέρω πώ προέκυψε αυτή η φάση. Εγώ άρχισα να παίρνω σούπα από πήρα την πρώτη μυρωδιά. Όταν μπήκα για ντουζ που λέω θα κάνω κρύο ντουζ το πρωί και λέω. Είναι κάπως πιο κρύο από ό,τι Από ό,τι ναι, ναι. Περίμενε, θα πάρεις δηλαδή και μπανιερίτσα τέτοια για κρυοντούς Πώς το λένε, cold plants Ναι Τι διαφορά έχει με την κανονική μπανιέρα, εγώ ποτέ δεν κατάλαβα γιατί αυτό υπάρχει Καμία, αλλά φαντάζομαι ότι αυτοί το έχουν ψηλομόνιμα γεμάτο Επειδή δεν το γεμίζει κάθε πρωί, αφού τους έλεγες είναι κρύο τι εντύπωση είναι μόνιμα, αφού κάπως, κάτι πρέπει να το συντηρήσει κρύο το νερό. Έχει κάποια που νομίζω έχουν σαν μίνι -ψυγε... ψυγεία, γιατί έχουν κάποια μονάδα που κρυώνει yeah. σχετικά το νερό, οπότε το διατηρεί κάπω κρύο. Είχα δει ένα που έμπαινε ο Τζο Ρόγκαν, yeah. το οποίο είχε μέσα πλάκε από πάγο. Έχουν πολλά που κάνουν τέτοια, δεν ξέρω. Δηλαδή μου φαίνεται λίγο υπερβολικό. Και εμένα μου φαίνεται υπερβολικό. Ο μόνο λόγο που κάνω, όχι ο μόνο, ο κύριο λόγο που κάνω κρυοντού το πρωί είναι επειδή. Τσιγκουνεύεστε εδώ, θερμοσύφωνα. <συμφωνές, συγκλές> είναι ότι με ξυπνάει. Α, ναι, οκ. Okay. Φουλ. Και μετά μου αρέσει πάρα πολύ η αίσθηση. Θεωρητικά έχει και καλά για την υγεία, θεωρητικά αυτό. Έχω, έχω, ναι. έχω ρωτήσει το γιατρό μου για παράδειγμα και μου έχει πει ότι όντω ισχύει. Ότι αυτό μικρό έκανε μόνο. Τι εννοεί, Δηλαδή θεωρεί το γιατρό πιο έγκριτο από τον Τζο Ρόγκαν, που λέει ότι καλό. δεν λε Τζο Ρόγκαν, για μα. Για ζεστό <laughs> Καλά, εντάξει, εγώ έκλαιγα με το επεισόδιο που βλέπουμε που είναι με τον, <laughs> τον Άντρι Χιμπερμαν. Και του λέει: Εντάξει, λέει, μην είσαι εγώ εκεί πέρα. Λέει: Μπε εκεί πέρα, ξεκινά το πρωί, παγωμένο, άσε ναι, 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 Όλα ναι, ναι, τα άλλα λέει: Δεν έχουν νόημα. Ο πρώτο πάντως που μου εξήγησε τα θετικά του κρύου μπάνιου ναι. ήταν ένα υπάλληλο σε μια, σε ένα πελάτη μα, ο οποίο μου έ, έμενε στη Νέα Υόρκη κάποια χρόνια γιατί ήταν στο Κολούμπι, αν θυμάμαι καλά, και έκανε κρύο μπάνιο στη Νέα Υόρκη. Και έβγαινε με το σορτσάκι και το αμάνικο και έτρεχε. Ναι. και μου εξηγούσε πως νομίζω ότι κατάλαβα αυτό ναι. okay, και ναι. μου εξηγούσε πως το κρύο ντου μετατρέπει white fat σε brown fat που το brown fat είναι έτοιμη ενέργεια να πάρεις ενώ το white fat είναι αποθηκευμένη δηλαδή το, σαν να λέμε ότι το white fat είναι ο δίσκος και το brown fat είναι η RAM έτοιμη να την καταναλώσεις, ας πούμε έχω την εντύπωση ότι το, το brown fat ε, έχει μέσα μικρο, ε, μυτοχόντρια τα οποία ναι. μπορεί κάτι, να είναι. Ε, έχει έτοιμο εργοστάσια ενέργεια. Οπότε, μάλλον αυτό είναι κοντά στο πλοίο. Ναι, αλλά αυτό. θα μείνω εκεί πέρα γιατί... Μ' αρέσει που, που μιλάμε σαν ειδικοί και ιδίω σε αυτό. Κοιτά, νομίζω ότι έχουμε στο μυαλό μα ένα άτομο που θα μπορούσαμε να φέρουμε λίγο πιο πολύ για, για υγεία και τέτοια πράγματα. Οπότε, ίσω το, 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 το ποζάρο εδώ πέρα για να το συζητήσουμε. Ωραία, ναι. τότε. Μακάρι. Ε, εγώ πάντω παίζω μόνο θαλασσίτσα, δηλαδή μέχρι εκεί φτάνω. Και πισίνα, εντάξει, πισίνα είναι, ξέρω εγώ, 23 βαθμού. Πάμε τη Σάβδο. Θα πάμε. Ε, βασικά θα το πω αλλιώς, Εγώ θα πάω. Άμα θε, μπορεί Τελειά. να, να, έρθει. Όχι, όχι, μέσα, μέσα. Εγώ ήταν να πάω και την Κυριακή, αλλά δεν. Την Κυριακή ήταν φοβερή μέρα, εντάξει, Έκανε ναι. φοβερό δεν καιρό. Είχε και το πρόγραμμά σα, είχα νεύρα όπου που δεν πήγα και ναι. Ήταν, ήταν καλή μέρα. Εγώ έκανα το προηγούμενο Σάββατο που ήταν λίγο χειρότερη, αλλά ήταν πολύ καλή μέρα γενικά. Okay. Ε, εξίσου καλή μέρα. Οκ. Okay. Για πες. Τι να πω, εσύ είπε ότι έχει ένα θέμα να συζητήσουμε. Όχι, εγώ είπα αν θα συζητούσαμε γιατί θα μας καταπιεί το AGI και αν το GPT-4 είναι artificial, generic general intelligence. General intelligence. Ναι. Ε, νομίζω ότι δεν ξέρω είναι η απάντηση. Ε, αυτό το οποίο... Ένα κομμάτι λοιπόν από το full clickbait podcast που έκανε τώρα με τον... Σα ε, Μάλτμαν. Ε, με τον Σα ο Λεξ Φρίντμαν. Ένα κομμάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι το κομμάτι που συζητάνε αν αυτό έχει συνείδηση. Ναι. Και, και πώ θα μπορούσε, λέει, να καταλάβει κάποιο αν ένα τέτοιο λογισμικό έχει συνείδηση. Γιατί στην πραγματικότητα, το, η, η δυνατότητα ενό λογισμικού να συγκεντρώνει γνώση mm -hmm. φαίνεται να δούνται σε φανταστική ρε παιδί μου. Αλλά το θέμα είναι πώ αυτό θα μπορούσε να έχει συνείδηση και να μπορεί, λοιπόν να έχει μια κριτική σκέψη, ίσω ξέρει, κάποια τέτοια πράγματα. Οπότε εκεί πέρα. Είχαν ένα ενδιαφέρον παράδειγμα που συζητήσαν και λέει ότι θα, θα πει ότι πραγματικά ένα τέτοιο λογισμικό έχει συνείδηση, αν και μόνο αν εξαφανίσει από όλο το το σύνολο του το ενδεδομένου το οποίο το εκπαιδεύουν. Αν εξαφανίσει οποιαδήποτε σχέση που έχει να κάνει με συνείδηση και τις λέξει συνείδηση από μέσα, και μετά πα και το ρωτήσει πώ σου φαίνεται αυτό, και να το εξηγήσει την συνείδηση κατά τη δικιά σου γνώμη, και να δει αν αυτό θα μπορέσει να απαντήσει. Mm. Οπότε λέει μόνο τότε θα μπορούσε και το οποίο μάλιστα το είχε πει ο, ο co-founder του, του OpenAI, ο Eliza Νομίζω κάτι. Δεν θυμάμαι okay. το όνομά του. Θα το θυμηθώ. Το έχω δει αυτό το κλιπάκι. Ε, mm. Έχει δει όλα τα κλιπάκια κλει... να υποθέσει. Όλα τα clickbait κλιπάκια έχω δει από αυτό το podcast. Θα κάνω μια ερώτηση. Αν κάτσει και δει όλα τα κλιπάκια, δεν τρώσει πιο πολύ χρόνο από το να δει απλά το podcast. Αναγκαστικά όχι, αυτά κλιπάκια είναι. Ναι, αλλά η διαδικασία του να βάζει κλιπάκι, να βγάζει κλιπάκι, να βλέπει και έχει δίκιο ή Δεν κάνω αυτό. Εγώ απλά, απλά μου εμφανίζει κάτι το YouTube όταν μπαίνω και το βάζω να παίζει, ενώ κάνω, ξέρω εγώ, τα okay. λογιστικά. Okay. Το Αυτό. Όχι, εγώ το βάζω συνήθω στο, στο δρόμο ή ξέρει, κάνα πιάτο και τέτοια. Όχι, λοιπόν. Άμα είμαι στο δρόμο ή αν κάνω καμιά δουλειά στην κουζίνα που θα πάρει λίγο παραπάνω ώρα, βάζω όλο το επεισόδιο συνήθω. Okay. Αλλά I δεν ήταν it. αυτό αυτή η περίπτωση τώρα. Έχεις, δηλαδή, αν έχω κάπου, ξέρω εγώ, 45 λεπτά να πάω κάπου, μπαίνει το επεισόδιο. Οκ. Okay. Okay. 100%. Ε, λοιπόν, για πες, λοιπόν εσύ. Τι πρώτον, θε... τι θεωρείς γι' αυτό. Δεν. Δεν έχω τελειώσει καν τη σχολή μου. Okay. <laughs> οκ. Λοιπόν. Οπότε δεν ξέρω πόσο ειδικό είμαι να μιλήσω για artificial intelligence. Αλλά είμαι 100% σίγουρο ότι όλο αυτό. Μου αρέσει είναι... που ε... Δεν ξέρω πόσο ειδικό είμαι να μιλήσω και μετά είσαι 100% είμαι... σίγουρο. Νιώθω 100% σίγουρο ότι είναι clickbait bullshit όλο αυτό. Και α πω τι εννοώ. Το... Λοιπόν, καταρχά. Το chat GPT είναι γαμάτο. Θεωρώ ότι το Copilot είναι πάρα πολύ καλή δουλειά από αυτά που έχω δει. Δηλαδή, είναι βασικά πάρα πολύ ενδιαφέρον το αυτό. Mm -hmm. Γιατί δεν, δεν έχω δει ακόμα αρκετού developers να λένε «Ω, εγώ δεν μπορώ να δουλέψω χωρίς Copilot». Σε κάποια καμία χρο... περίπτωση. Ναι, πριν κάποια χρόνια βέβαια δεν υπήρχαν και developers οι οποίοι λέγανε ότι «Α, εγώ δεν μπορώ να δουλέψω χωρίς -complete". Ναι. Πλέον υπάρχουν αυτοί. Οπότε φαντάζομαι κάπου θα πάει αυτό, να μ αλλά πιστεύω ότι το... θα, θα γίνω Jordan Peterson τώρα και θα πω τι θα πει έχω, θα πει συνείδηση. Ε, δηλαδή χρειάζεται έναν ορισμό. Τι ορίζεις σαν συνείδηση mm -hmm. για, να, για να δεις αν κάτι έχει συνείδηση. Έχει σημασία. Αυτό το οποίο εγώ έχω εντοπίσει ότι είναι ένα σημα... Δηλαδή, το να σου πει ένα πρόγραμμα ότι Α, εγώ είμαι πρόγραμμα, είναι το πιο εύκολο πράγμα. Mm -hmm. το... Mm -hmm. το κάνει Siri από το 2014. Mm -hmm. Τη ρωτά τι είσαι και σου λέει με πρόγραμμα. Mm -hmm. το... το ότι κάτι σου απαντάει με έναν τρόπο που θα περίμενε έναν άνθρωπο να σου απαντήσει, δεν το κάνει απαραίτητα να έχει συνείδηση. Για μένα, ένα σημαντικό πράγμα που έχουν οι άνθρωποι που. Προφανώ προσπαθούν να το προσεγγίσουν και τα υπολογιστικά στήματα, αλλά είναι καμία σχέση Είναι το pattern matching. Mm -hmm. Το ανθρώπινο pattern matching είναι. είναι. Είναι μίλια μακριά. Το, 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 θεωρώ ότι το chat GPT είναι πιο κοντά σε ένα hello world παρά στο ανθρώπινο pattern matching. Οκ, okay, είστε τέτοια πόσα, δηλαδή. Ναι, ρε. Γιατί το, το ανθρώπινο pattern matching, άμα σκεφτεί το πόσο αδιαφορετικά input παίρνει, παίρνει ακοή, παίρνει όραση. Παίρνει αφή, παίρνει γέση, παίρνει αίσθηση της θερμοκρασίας, παίρνει αίσθηση της ισορροπίας. Και όλα αυτά είναι εντελώς διαφορετικά δεδομένα, τα οποία σου δίνουν μια πολύ ακριβή για τα ανθρώπινα δεδομένα αναπαράσταση του κόσμου. Mm -hmm. Οκ. Okay. Άρα πιο πολύ στο, στην τρισδιάστατη αναπαράσταση του κόσμου θεωρείς ότι αυτό το πράγμα θα είναι... Στην αναπαράσταση του κόσμου, όχι μόνο στην τρισδιάστατη. Τρι... Και στο, τρι... στο πώς αντιλαμβάνεσαι τρισδιά, το... Γιατί κάπως έτσι αντιλαμβάνεσαι και άλλα πράγματα. Ο κώδικας είναι άλλο. Και τον αντιλαμβάνεσαι είτε με την όραση είτε με την ακοή φαντάζομαι άμα δεν βλέπεις και έχει κάποιο εμ... screen reader. Το οποίο είναι περίεργο το πώς είναι δύο διαφορετικά inputs η όραση και η ακοή αλλά επειδή είναι η γλώσσα. Αυτό που λέγαμε και στο προηγούμενο podcast, το, αντι... το αντιλαμβάνει. τέλει τα σεμάντικα είναι τα ίδια. Swank, <mim Moon> μέσα στο εγκέφαλο. Δεν έχει άδικο και νομίζω ότι. Καλά, ο γενικότερο Άλτμαν, ειδικά στο συγκεκριμένο επεισόδιο, ήταν πάρα πολύ προσεκτικό. το έλεγε. Γιατί πήγαινε ο Λέξ Φρίντμαν και έλεγε, Είναι, ξέρω εγώ, αυτό ο άνθρωπο. που λέει ντουτ, είναι απλά ένα εργαλείο, ξέρω εγώ. Σοβαρέψει. Ναι, ισχύει. Κοίτα. Εγώ θα πω ότι είναι καταρχά. Ε, πολύ ενδιαφέρον σαν, ε, σαν εργαλείο για αρχή. Δηλαδή, το, το πώ μπορεί να παράγει, να συνδυάζει περιεχόμενο, να, να καταλαβαίνει. Να καταλαβαίνει. Να μπορεί να εξάγει ένα συμπέρασμα. Επίση, ο τρόπο που συνδυάζει πληροφορία που σε κάποια πράγματα σου λέει ότι ξέρει τι, και αυτό δεν μπορώ να σου δώσω μια αντιτερμινιστική απάντηση. Αλλά υπάρχουν αυτέ τι θεωρίε. Δηλαδή, υπάρχει μια λογική πίσω από αυτό που φαντάζομαι σε κάποια θέματα τα οποία είναι λίγο πιο φλέγοντα και τα οποία περιμένουν να θα ρωτήσει ο κόσμο με τη μία. Είχε πέσει λίγο παραπάνω χέρι γιατί λέει ότι έχουν δουλέψει πάρα πολύ και στην ασφάλεια. Ή πάρα πολύ. Ξεκινά να δουλεύουν πάρα πολύ και στην ασφάλεια παράλληλα σε αυτό. Mm. Το οποίο. Εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ, α πούμε, για παράδειγμα, θα πάει ο άλλο και θα κάνει ε, prompt injection. Δεν ξέρω αν υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά γι' αυτό. Δηλαδή να, ναι. να προσπαθήσει δηλαδή, με συγκεκριμένε συγκριμένα... ερωτήσει να κάνει το πρόγραμμα, να απαντήσει συγκεκριμένα πράγματα ή να καταλάβει συγκεκριμένα πράγματα για το πρόγραμμα. Όπως mm. για παράδειγμα είχαν πάει στο η, η Microsoft, το Bing, από πίσω έχει το, το GPT ή το 3 ή το 4, δεν θυμάμαι ναι. τώρα, ή το 3,5, δεν θυμάμαι τώρα ποια από αυτά έχει. Αλλά στο Bing, για παράδειγμα, που είχαν ε, λιγότερε ε, δικλείδες ασφαλεία. πήγε, είχαν πάει και είχαν ερωτήσει, είχαν δει το εσωτερικό τη όνομα, που τη λέγανε, δεν θυμάμαι κάπως, okay. είχε ένα τέτοιο όνομα, είχε να καταφέρει να, να ξεκινήσει να λέει ότι «Α, ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να πας πίσω στο, ε, στη γυναίκα σου» και κάτι τέτοια. <σχ> δηλαδή... Καλά, αυτό είναι που το είχαν κάνει ένα απειλεί και αυτούς που ρωτούσαν πράγματα μετά από λίγο. <σχ> ναι, το, το οποίο φαντάζομαι ότι όλο αυτό, εκεί πέρα βλέπεις μόνο τη διαφορά όπου έχει το ίδιο μοντέλο από πίσω, ή φαντάζομαι ένα πολύ κοντινό μοντέλο, δεν ξέρω πόσο ίδιο είναι, μπορεί να έχει διαφορετικά δεδομένα εκπαίδευση κλπ. Αλλά με πολύ παρόμοιο λογισμικό να έχει πολύ πολύ διαφορετικέ συμπεριφορέ και εκεί πέρα καταλαβαίνει ότι μάλλον έχει γίνει δουλειά. Δεν λέω ότι αυτή η δουλειά είναι τέλεια και ενδεχομένω, όχι ενδεχομένω, σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλο δρόμο να διανυθεί ακόμα ώστε να πάνε σε ένα σημείο που είναι OK. Αλλά είναι φανταστικό το, το πώ, ρε παιδί μου, με, το, με τη προγραμματισμού φτιάχνει σκουπίδια και όχι σκουπίδια. Ναι, ναι, ναι. Τρομερό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το οποίο. Ακραία το σκουπίδια. Εντάξει, λίγο yeah. υπερβολικό, αλλά ενώ κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη διαφορά yeah. στην τελική χρήση. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Βασικά βρήκα. Όχι, μου άρεσε. Βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον το bug το οποίο σχολίασε στο Ready Spy. Καλά, ε, αυτό ήταν φοβερό. Θε να μα το πει. Αυτό ήταν και λόγο βασικά που είχε πέσει το chat GPT για κάποιε ώρε ή μια μέρα, δεν θυμάμαι πότε ήταν πριν για μια εβδομάδα. Το, το, θέμα ήταν στην, στη Redis Pi, δηλαδή την βιβλιοθήκη του Redis για Python και είχε να κάνει με τον ασύγχρονο client, δηλαδή αυτό που χρησιμοποιεί το, το async.io, δηλαδή μπορείς να κάνεις await, να περιμένεις κάτι και άρα λοιπόν αυτό πολυπλέκει πολλά ερωτήματα σε πεπερασμένες συνδέσεις με το, με το Redis. Άρα λοιπόν ε, ανοίγει κάποιες συνδέσεις στο Redis και αρχίζει και κάνει ερωτήματα και μετά παίρνει τις απαντήσεις και τις στέλνει στο σωστό ε, core routine από πίσω. Αν τώρα ακύρωνες κάποια από αυτά τα ερωτήματα η απάντηση που ερχόταν, μάλλον σε μια καινούργια σύνδεση, σε μια καινούργια ερώτηση, μπορεί να σου απάνταγε την απάντηση από προηγούμενο ερώτημα. Επειδή είχε μείνει σε κάποια ουρά, α πούμε, και μπερδευόταν. Ήταν πάνω σε σύνδεση. Οπότε απλά πήγαινε και διάβαζε ah. από τη σύνδεση, τράβαγε τα bytes, τα bytes ταιριάζανε στην εντολή wow. την οποία είχε κάνει. Ναι. Wow. Και άρα λοιπόν σε ερχόταν. Και ειδικά στο, στην περίπτωση του ChatGPT, εκεί πέρα έχει δύο περιπτώσει. Επειδή χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ δυνατά αυτό το πράγμα, είτε αυτό έσκαγε τελείω, γιατί πήγαινε για παράδειγμα να πάρει μια απάντηση που περίμενε να έχει μια μορφή Α και έχει μια μορφή Β, οπότε το πρόγραμμα έσκαγε τελείω. Είτε αν τύχαινε, για παράδειγμα, να πάρω εγώ το ιστορικό μου και εσύ το ιστορικό σου, εγώ να το ακυρώσω, γιατί κόπηκε η σύνδεσή μου ή οποιοδήποτε mm. άλλο λόγο, να πάρει το δικό μου ιστορικό εσύ. Mm. Άρα λοιπόν, όταν τέριαζε και ο τύπο τη ερώτηση, αλλά και η μορφή τη απάντηση, υπήρχαν τα προβλήματα που φαινόντουσαν πληροφορίε διαφορετικέ στο, mm. στον δεύτερο χρήστη. Δεν ήταν φοβερό. Και το οποίο μάλιστα υπάρχει ακόμα αυτό το, το bug. Τουλάχιστον μέχρι και χθε. Okay. Ε, γιατί το λύσανε στα pipelines. Το οποίο είναι η δυνατότητα του Reddit να κάνει πολλά ερωτήματα ταυτόχρονα. Ναι. Δηλαδή κάνω, εγώ λέω, βάλει αυτό το κλειδί, μετά πάρω αυτό το κλειδί, μετά κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή μπορώ να στείλω μια σειρά από ερωτήματα στο Reddit και να εκτελεστούν όλα. Και μάλιστα επειδή το Reddit είναι ε, single threaded, αυτά είναι και σαν transaction. Δηλαδή okay. θα εκτελεστούν okay, ναι, ναι, ναι. μαζί. Ε, εκεί το λύσαν το πρόβλημα, αλλά δεν το έχουν λύσει στι ε, απλέ εντολέ. Ε, εκεί που θεωρώ ότι. και τώρα το σκεφτόμουν, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο το artificial intelligence και κάτι τύπου Βασικά, το artificial intelligence, να κάτι σαν το GPT-4, mm -hmm. είναι αν μπορούσε κάπω να το εκπαιδεύσει σε ένα συγκεκριμένο domain. Και τι εννοώ, Αν μπορούσε να μαζέψει πάρα πολλά δεδομένα, για παράδειγμα για κώδικα. ...το τι ανάλυση μπορεί να κάνεις σε ένα αρχείο κώδικα... ...δηλαδή άμα ξέρει ότι αυτό είναι μια εφαρμογή Django... Mm -hmm. ...ότι αυτό είναι ένα... ...ένα API view... ...και... ...έχει μαζέψει πληροφορίε ...από άλλα αντίστοιχα projects... ...από exceptions... ...τα οποία σκάνε... ...είναι φοβερό το τι ανάλυση μπορεί να κάνεις. Ε, ισχύει... ...και έχεις πάρα πολύ... ...μεγάλο δίκιο σε αυτό... ...και μάλιστα εκεί θεωρώ ότι... Δηλαδή, το Νομίζω το, το ανέφερε λίγο και ο Σαμάλτμαν. Αναφέρομαι πάρα πολύ σε αυτό, γιατί ακούω αυτή την περίοδο mm. το, το podcast συγκεκριμένο. Οπότε έχω πάρα πολύ φρέσκα mm. ε, πολλά πράγματα από εκεί. Αλλά αυτό που έλεγε είναι ότι καταρχά θα γίνουν πολλά AGI, πολλά δηλαδή general intelligence ε, πράγματα, και yeah. ενδεχομένως αυτό που έχουμε σήμερα είναι πολύ μακριά από αυτό που θα έχουμε τότε. Αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα πρέπει να, να αντικαταστήσει πράγματα ή να. θα μπορεί να είναι πάντα ένα πάρα πολύ καλό βοηθό. Να αντικαταστήσει δουλειέ, εννοεί. Ναι, μπορεί να το κάνει. Δεν λέω ότι δεν θα το κάνει. Απλά θα το... το κάνει, λογικά, σε έναν βαθμό. Απλά το. Η... η ευκαιρία του να βοηθήσει πάρα πολλέ δουλειέ ναι. είναι πάρα πολύ μεγάλη και ο κόσμο ασχολείται με το. Α, είτε θα μα καταπιούν τα ρομπότ, είτε όχι, είτε τίποτα. Ναι. Ενώ στην πραγματικότητα υπάρχουν κάποια στάδια μεταξύ του σήμερα και του τότε που βγάζουν πάρα πολύ νόημα. Για παράδειγμα, το Copilot. είναι ένα πάρα πολύ καλό τέτοιο παράδειγμα. Mm. Ε, γιατί. Εκπαιδεύεται πάνω σε κώδικα, έχει τη, την ίδια μηχανή από πίσω. Είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό, ό,τι θα πει. <σ well> σημαίνει ότι 8 στι 10 φορέ αυτό που θα σου βγάλει θέλει πάρα πολύ λίγε αλλαγέ για να είναι παραγωγικό. Αλλά ο χρόνο που εγώ προσωπικά γλιτώνω γράφοντα κώδικα με το Copilot είναι, είναι σημαντικό. Okay. Δηλαδή, μπορώ να το μετρήσω. Okay. Είναι κάτι το οποίο δεν συζητάω καν ότι κερδίζω 100 ευρώ το χρόνο. Okay. Κάπου τόσο δίνω, νομίζω. Okay. αλλά μπορεί να πάει και πέρα από αυτό. Δηλαδή, έχω σίγουρα κέρδο πάνω σε αυτό το πράγμα και ξύνονται ότι έχει πλάκα. Ναι, οκ. Okay. Ε, Προφανώ υπάρχουν και φορέ που σου βγάζει ένα κώδικα ο οποίο δεν βγάζει νόημα. Ναι. Και ειδικά άμα δεν ξέρει τη γλώσσα που γράφει ή το project το οποίο γράφει, μπορεί αυτό να είναι προβληματικό. Γιατί να, να σε μπερδεύει πιο πολύ το γιατί δεν δουλεύει αυτό. Γιατί μοιάζει πάντα σωστό, αλλά δεν είναι. Ε, ο χρόνο που χρειάζεται για να περιγράψει τον copilot αυτό το οποίο θέλει είναι σημαντικά λιγότερο από το χρόνο που χρειάζεται για να το γράψει πρωτοβαθμίω. Ε, ναι, ναι, Μιλάμε, μιλάμε για αυτό. Προφανώ δεν θα πάω μια συνάρτηση η οποία έχει ένα ιδιαίτερο business logic το οποίο θέλω να κάνω. Κατά πόσο θα το κάνω μόνο μου. Αλλά μια συνάρτηση η οποία είναι πρέπει να γράψω 10 παρόμοιε συναρτήσει, για παράδειγμα. Okay. Εκεί πέρα είναι φοβερό το πώ γίνεται. Για παράδειγμα, σε τέρα φαρμαρχία. Πω πω. Αυτό σκεφτόμουν αυτή τη στιγμή, μάτσε το. Είναι, είναι, πραγματικά φοβερό γιατί εκεί πέρα μπορεί να περιγράψει. Θέλω ένα digital and resource το οποίο να έχει αυτά τα πράγματα, να έχω μεταβλητέ εκεί και το καθεξή και μετά να στο κάνω. Ξέρει που είναι το χρήσιμο εκεί, ότι εσύ μπορεί να περιγράψει το τι θε και να μην θυμάσαι το... Το τα, τα, arguments τα οποία, τα οποία χρειάζεται αυτό το οποίο είναι να φτιάξει. Οπότε, super, super βοηθητικό εκεί. Εγώ βασικά δεν θυμάμαι ποτέ arguments. Το σκεφτόμουν τη προάλληση, μου είχε πιάσει μια στιγμή αυτογνωσία. Ήμουν πάνω στη μηχανή και κάπου πήγαινα και σκεφτόμουν ότι. ρε φίλε, μάλλον έχω τελειώσει ο προγραμματιστή, λέω. Δηλαδή, πολλά αντανακλαστικά που είχα. Να θυμάμαι attributes, όλα αυτά απ' έξω από πράγματα στα οποία ασχολούμουν κάθε μέρα. Επειδή πλέον γράφω κώδικα, γράφω κώδικα τακτικά, αλλά όχι τόσο πολύ. Και πλέον είναι πολύ πιο απλωμένο. Mm -hmm. Δηλαδή, χθε έγραφα server side node κάποια στιγμή, κάποια άλλη στιγμή έκανα Terraform. Σήμερα ξέρω θα γράψω Python, δηλαδή είναι διάφορα πράγματα. Δε, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το ότι ειδικά σούμε, σε πράγματα όπως το Terraform πρέπει να θυμάσαι και για τον κάθε provider πράγματα, το οποίο είναι ναι. μη πιθανό, έτσι. Δεν, δεν, νομίζω ότι γίνεται. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι προβάντες που χρησιμοποιείς πιο συχνά, αλλά στο το copilot, ρε παιδί μου, το οποίο μπορεί να γράψει από digital μέχρι AWS, μέχρι οτιδήποτε άλλο τέτοιο και να σου βγάλει το 80% γιατί στο τέλος της μέρας ο χρόνος που θα, θα πας να περιγράψεις κάτι για μένα είναι ο ίδιος χρόνος που θα, πάω, θα πάω στο Google και θα κάνω Google search για να Σωστά. βρω αυτό που θέλω. Πω, πω, πολύ ωραία παρατήρηση ότι έτσι κι αλλιώς θα πάω να ψάξω για το documentation Α μου φτύσει και πέντε πράγματα πώ είναι εδώ μέσα. Αυτό. Λοιπόν, θυμάμαι όταν ε, τρέχαμε το Sourceler, ένα. μία από τις ιδέες που είχαν πέσει εδώ μέσα, νομίζω ήταν η ιδέα του χρήστη αυτό ή του θανάτου, mm -hmm. δεν θυμάμαι, ήταν με κάποιο τρόπο να μπορούμε να εμφανίζουμε απαντήσει από το Stack Overflow δίπλα. Mm -hmm. Το οποίο είναι κάτι που στη συνέχεια, by the way, έκανε το Cloud9. Το θυμάμαι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, Αλήθεια. Δηλαδή, ναι, 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 ναι. Και το να μπορεί να έχει. Ε, δηλαδή αυτό είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα το οποίο περιγράφει. Ότι εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ να περιγράψω αυτό το οποίο θέλω να γράψω αλλά χρειάζομαι κάποια βοήθεια. Αυτό. Ε, ισχύει και επίσης ε, εγώ θέλω να δω και πάρα πολύ τώρα ανακοίνωσε το, το GitHub το Copilot X που παίρνει και context. Το, το οποίο αν έχω καταλάβει καλά είναι μια σειρά από εργαλεία. Έχει και εργαλεία για documentation, δηλαδή τα documentation του GitHub για αρχή και ενδεχομένω και άλλων ε, λογισμικών μετά θα μπορεί να είναι πάνω εκεί και άρα να μπορώ να κάνω ερωτήματα και να μου φέρνει απαντήσεις γι' αυτό. Άρα λοιπόν, κάπω εσύ να γράφει ενδεχομένω documentation, να γράφει ερωτήματα. Να διαβάζει το PyProject που έχει, το PackageShare, να, κατα... να βλέπει ποια έκδοση έχει από την κάθε βιβλιοθήκη. Mm -hmm. Γιατί και αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Για παράδειγμα, γράφαμε κάποια ε, Helm charts προάλλε. Και. Χριστέ μου. Εντάξει! Δεν ήταν ωραία. Μεγάλη, μεγάλη συζήτηση, θα την κάνουμε κάποια και άλλη στιγμή. Εσύ το είπε. Δεν, δεν, δεν ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί το συγκεκριμένο Chart ήταν, ήταν πάρα πολύ ωραία στημένο, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία στημένο για μια ομάδα που το συντηρεί. Όχι για να το παραδώσει τόσο εύκολα σαν έναν, σαν έναν πελάτη ο οποίο δεν έχει μόνο μια ομάδα εκεί πέρα. Και ήταν πολύ ωραία στημένο για μια ομάδα που το συντηρεί σε μια εταιρεία 100 ατόμων, ίσως. Τέλο πάντων, δεν έχει σημασία. Στο επόμενο, το επόμενο, παρκάρουμε σε αυτό. Σε επόμενο επεισόδιο. Το παρκάρουμε αυτό. Το Αυτό που είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον ήταν ότι. Επειδή δεν ήταν και τόσο εμφανέ λόγω του πώ ήταν στημένο το, το συγκεκριμένο project, σε ποια εκδοσή βρίσκεται το Helm chart. Και επειδή το συγκεκριμένο Helm chart από τον Νοέμβριο, που ήταν η συγκεκριμένη έκδοση μέχρι τώρα, είχε αλλάξει major έκδοση. Και άρα το documentation δεν είναι πολύ εύκολο να το βρει για τα παλιά. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε γιατί δεν δουλεύει αυτό το κάναμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρόβλημά μου χθε το server side node project που έγραφα είναι, που είναι ένα project που βοηθάμε αυτό τον καιρό είναι σε ένα framework που λέγεται Quasar και ένα άλλο που είναι Feather.js δεν θυμάμαι, παίζουν τέλος πάντων περίεργα πράγματα εκεί μέσα okay. και το Quasar Configuration είχε μέσα, έχει στην ουσία παίρνει κάπου παίρνει τέλο πάντων κάποια, ε, κάποια configuration για τον dev server το οποίο το φτύνει μετά στο webpack, όπως mm -hmm. είναι. Okay. Οπότε εγώ έμπαινα στο Quasar, στο documentation του, να δω πώς θα μπορέσω να ρυθμίσω εκεί το URL που θα χρησιμοποιεί για τον dev server, γιατί γινόταν proxy και ενώ ο από την proxy διεύθυνση όταν πήγαινε να συνδεθεί για να κάνει τα development πράγματα χρησιμοποιούσε την πόρτα Mm -hmm. Που εγώ δεν το ήθελα, mm -hmm. ήθελα να περνάει μέσα από την proxy τη σύνδεση. Έψαχνα okay. να βρω τη ρύθμιση που θα το έκανα αυτό. Και ήταν διαφορετική στο default documentation που έβλεπα και μετά λέω: Α, Ωραία, κάτσε να ανοίξω το yarn lock να δω ποια είναι η έκδοση του Quasar. Και ήτανε, δεν ήταν καν stable αυτή που είχαν γιατί είναι παλιό. Που εντάξει τα έψαξα το βρήκα, ρε παιδί μου εν τέλει. Αλλά δεν το συζητάμε για το πόσο πολύ θα ήθελα να γράψω ένα comment και να πω για κάτι απλό. Δηλαδή βάλω αυτή την public διεύθυνση εδώ μέσα, Βάδει. παιδί μου. Ναι. Ναι, αλλά εκεί πέρα ακριβώ πρέπει να έχει το συγκείμενο. Δηλαδή πρέπει να είναι ναι. σε, ένα, project μέσα και να μπορεί να καταλάβει τι εκδόσει που έχει, τη γλώσσα που έχει. Δηλαδή, είναι... δηλαδή όλα αυτά είναι πάρα πολύ exciting πράγματα. Δηλαδή όλα τα άλλα θα μα καταπιούν ένα ρομπότ, είναι μαλακίες ρε φιλε. Εγώ, εγώ, εκεί βρίσκω πάρα πολύ, πάρα πολύ, νόημα. Εντάξει, υπάρχει τώρα και ένα ε, σχετικό κίνημα, δεν ξέρω πώ να, ναι. να, το πω, που εκθιάζουν πάρα πολύ τη Microsoft για τι κινήσει που έχει κάνει ω προ το, το AI τον τελευταίο καιρό. Ε, έβλεπα και ένα, νομίζω ήταν post LinkedIn ή tweet, δεν θυμάμαι τι ήταν, που έλεγε ότι ο Σατία Ναντέλα λέει, ήτανε, είναι ο Michael Jordan του AI Revolution. Θεωρώ ότι ο, σατί ο Ανατέλα, η Σάτια, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Που είναι ο CEO της Microsoft. Ναι, ναι που είναι ο CEO της Microsoft. Αν δεν είναι ο καλύτερο CEO που έχει η Microsoft, σίγουρα είναι μετά τον Bill Gates. Και όταν λέω καλύτερο, εννοώ ότι εννοώ αυτό που έχει κάνει περισσότερο καλό στην εταιρεία. Δεν δε νομίζω ότι είναι εύκολο να συγκρίνει τον Bill Gates με τον ε, Σάδια Ναντέλα, yeah. ε, με την έννοια του ότι δε, είναι πολύ διαφορετικέ οι περίοδοι μια εταιρεία που υπάρχει ο ένα και ο άλλο. Η, η, η τωρινή περίοδο είναι πολύ πιο απαιτητική. Αυτό νομίζω κι εγώ. Δηλαδή, αυτά στα οποία ανταποκρίνεται η Microsoft πλέον είναι. Δε, ε, ε, κατάφερε να κάνει να αλλάξει το όνομά τη, να είναι πλέον σχεδόν μονοθετικό. Mm -hmm. Ναι, το οποίο ήταν κλειστή. Η Microsoft ένα σχολείο, δηλαδή τώρα το, λες κάποιο ότι είναι στο Azure και δεν προποθέτει προϋποθέτει αυτό ότι είναι σε Windows για παράδειγμα ή ότι είναι σε Microsoft δεν συστήματα. Το, δεν δε σε νοιάζει. Δεν, δε το... νοιάζει. δεν το συζητάμε. Δηλαδή είναι και θεωρώ ότι κάνει και σοβαρή συνεισφορά και, και στην αγορά. Δηλαδή το... τα παιδιά το έχουν πιάσει. Έχει το, εντάξει, πλέον έχει το, έχει το GitHub, το VS Code, έχει το Copilot, έχει, δηλαδή έχει πολλά προϊόντα. Και ανοίγει, κάνει πράγματα open source, δηλαδή είναι το οποίο δεν είναι, δεν είναι ότι το θεωρώ τόσο απαραίτητο για εταιρεία να κάνει open source, δεν το θεωρώ καν απαραίτητο. Mm -hmm. Αλλά όταν είσαι Microsoft που η φήμη σου είναι να είσαι κλειστή, κάνει χρήσιμο open source. Δηλαδή, όταν έχει κάνει το Visual Studio Code ενώ έβγαζε τόσα χρήματα από το Visual Studio το πληρωτό είναι μια κίνηση τολμηρή. Ό,τι και να πει όλο αυτό. Όταν είσαι από του μεγαλύτερου kernel contributors πριν κάποια χρόνια, δεν, δεν ξέρω αν συνεχίζει να είναι. Microsoft δε, δε το, Δεν είμαι πολύ κοντά και δεν το ξέρω. Ναι, πριν κάποια χρόνια ήταν πολύ μεγάλο kernel contributor. Πάντω είναι φοβερό, είναι γιατί πολύ έχει, έχει επενδύσει στο, στο OpenAI, δηλαδή έχει μετοχέ εκεί πέρα, είναι και από του πιο μεγάλου επενδυτέ. Νομίζω έχει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό τη. Yeah. Και εσύ τι έκανε, ναι, στο Artificial Intelligence, δηλαδή έχετε το OpenAI, Κάνει το chat GPT και μέσα σε, ξέρω, σε ένα μήνα, σε δύο μήνε, αυτό βρίσκεται στο Bing. Εντάξει, φαντάζομαι ότι δηλαδή από το 19 νομίζω είχε βάλει ένα μπύριο τότε και τώρα Who έχει... Who gives a fuck, πραγματικά. Who gives a fuck, δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που η Google έμεινε πίσω στο search. Ωριακά θέλω να χρησιμοποιήσω, να σου πω κάτι. Μόλι κλείσουμε τα πάκια θα αλλάξω το default σε Bing από Google. Ε, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει. Είναι, closed beta το. Μαζί σου. Εγώ επειδή με έψησε αυτή η σαν κίνηση θα γυρίσω σε Bing για λίγο καιρό να δω πώ θα πάει. Όσε φορέ το έχω δοκιμάσει, όχι το Bing συγκεκριμένα, ο οποιοδήποτε άλλη ε, ε, μηχανή αναζήτηση, είτε εγώ είμαι εκπαιδευμένο πλέον να περιμένω τα αποτελέσματα που θα μου έφερνε η Google, είτε τα αποτελέσματα που μου φέρνουν οι άλλε μηχανέ δεν είναι σωστά για μένα. Αλλά έχω πολύ μεγάλη, έχω σημαντική απόσταση μεταξύ αυτού που βλέπω και αυτού που περιμένω να δω όταν ψάχνω κάτι. Πιστεύω πω είναι η πρώτη φορά που το Google Search δεν είναι τόσο ακλόνητο πάντω στην αγορά. Ισχύει. Και κάτι που νομίζω ότι σχετίζεται με αυτό είναι και μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι πώ και το OK το, και Google ή Alexa ή Siri, δεν ξέρω αν νομίζω mm. και η, έχει την Κορτάνα, υπάρχει Κορτάνα ή έχει πεθάνει okay. Το πήρα από ένα παιχνίδι Κορτάνα, το μάθατε τελευταία από το Halo. Ah, καλά, το Halo ναι. παίζει να είναι από τα πιο μεγάλα IP τη Microsoft. Δηλαδή, ναι. νομίζω το έχει αγοράσει νομίζω, το Halo. Ναι ναι, 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 Αλλά το έχει κάνει, το έχει τερματίσει. το έχει πάει Xbox Full, νομίζω το είχε βγάλει και exclusive μόνο στο Xbox και υπήρχε κόσμο ναι. που έπαιρνε Xbox γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι ναι, έτσι, ναι, 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 Για πε. Παίζει ένα πιο κερδοφόρο, με σαν, σαν κινή. Anyway, ε, που κανένα από αυτού του βοηθού δεν έχει χρησιμοποιήσει τίποτα από το. Πιο έξυπνο. Δεν θα πω το chat GPT ή το, το GPT γενικότερα, γιατί μπορεί να μην είναι, είναι ανταγωνιστικό, αλλά κανένας από αυτούς δεν έχει... Ε, πάντως, η, η Siri, το Siri δεν είναι, δεν είναι τόσο καλό. Χάλια είναι. Ναι. Είναι από τους ε, λίγους λόγους που συχνά πήγαινα σκέφτομαι να ξαναφύγω από το iPhone και να πάω σε κάποιο Android κινητό. Με τα πάρουν όλοι οι άλλοι λόγοι που όταν θα, ναι. Ναι. θα σου πω, κοίτα ίσω ο τελευταίο που μου έχει μείνει Είναι ότι δεν υπάρχει επίσημα κάποιο Pixelate τηλέφωνο στην Ελλάδα Το οποίο είναι ναι. για μένα προβληματικό Δηλαδή δεν θέλω να αγοράσω τηλέφωνο το οποίο δεν έχει επίσημη υποστήριξη ε, Εμένα μου Ένας από του λόγου Που με κρατάει το Apple ecosystem Τόσο πολύ Με κρατάει, με θέλει σήμερα γιατί Θέλω η ζωή μου να είναι εύκολη σε κάποια πράγματα Και είναι το το ότι συνδέω τα Bluetooth σε μια συσκευή και απλά παίζουν σε όλα. Τα Bluetooth τη Apple. Για εννοείται. εννοείται. τα οποία για μένα είναι και όλα. Τα, επειδή εγώ χρησιμοποιώ beats, για μένα είναι από του αγαπημένου μου ήχου. Τα beats, δηλαδή είμαι και πολύ χαρούμενο γι' αυτο mm. ε, anyway, πίσω στο AI τη Apple και μετά παραπίσω, το χρήσιμο που θα μπορούσε να κάνει τη Siri και όλα αυτά είναι να λαμβάνει υπόψη τοπικά δεδομένα που το ψιλοκάνει, αλλά δεν θεωρώ ότι το κάνει βέλτιστα. Δηλαδή, Ωραία, εγώ πότε χρησιμοποιώ για παράδειγμα Siri. Πού χρησιμοποιώ κάποιε φορέ, όταν είμαι στο αμάξι να. ναι, Δεν θέλω να πιάνω κινητό. Και όντω, είναι, είναι λίγο γελίο να μιλάω στα αγγλικά και να λέω στο κινητό να κάνει κάτι, αλλά δεν με νοιάζει. Δηλαδή το προτιμάω από το να πιάνω το. Εννοείται, δω, θα δεν θέλω να πω. Θα πω. Hey Siri, ξέρω εγώ. Call my mother, ξέρω εγώ. Και μετά. Μετά η. Δεν, δεν βρίσκω, λέει, κάποια επαφή η οποία είναι η μάνα σου. Το οποίο υπάρχει και κάποια άλλη φορά θα δουλέψει. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο γιατί ε, το παρατήρησα και εγώ τι προάλλε. Ε, πήρα πρώτα τη μητέρα μου και μετά τη γιαγιά μου. Ναι. Στη μητέρα μου που τη έχω βάλει παρόμοια περίοδο, ρε παιδί μου. Γιατί την πρώτη φορά που το κάνει, σε ρωτάει και μετά ναι. θεωρητικά το θυμάται. Γιατί η μητέρα μου με ρώτησε και μετά καπάκια τη, η γιαγιά μου δεν με ρώτησε. Ναι. Εγώ το έχω σημειώσει επαφέ. Ναι, Όταν σε ρωτάει, μετά πηγαίνει και βάζει κάποιο annotation. Αν δεν κάνω λάθη, είναι επαφή. <Α>... Το κάνει δηλαδή και πάει και βάζει κάποιο relationship. Ναι, δεν αρκεί το relationship που έχω βάλει εγώ στο contact card. Αυτό λέω ότι εγώ το είχα βάλει και στου δύο και στην πρώτη φορά με ρώτησε και τη δεύτερη φορά όχι. Okay. Δηλαδή οπότε είναι λίγο μαλακί το software μάλλον. Okay. Το... Τώρα ένα δεύτερο που είχαν πάει να κάνουν με artificial intelligence στην Apple που του κρύβει. Να μην παραπονεθώ πρώτα και εγώ γιατί Ναι, 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 Παρακαλώ, γιατί τώρα μου άνοιξε το να σκόνται όλοι. Ε, συγγνώμη, το κουτί τη Πανδώρα. Mm. Ε, το άλλο που είναι περίεργο. Όχι, το να σκότω όλο άνοιξε. Γιατί τώρα είναι που θα γίνει ο χαμό. Το κουτί τη Πανδώρα είναι όταν αρχίζει η καταστροφή. Σωστά, 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 Σε κάθε περίπτωση. Ρε, ναι. εσύ, πώ γίνεται να. Να λε, ξέρω εγώ, πε μου τι καιρό έχει ναι. και να σου λέει ξεκλείδω το τηλέφωνο γιατί δεν μπορεί να πάρει και καλά δεδομένα τοποθεσία. Την επόμενη φορά που θα μου πείξει κλειστό το τηλέφωνο ενώ κάνω μια τέτοια ερώτηση, γιατί είμαι σταμάξη κάπου και δεν θέλω τέτοια, θα πάρω το κινητό και θα το πετάξω από το βαράδυ. Όντω το λέει ναι, αυτό. Το κάνει. Κάποιε φορέ δουλεύει, δηλαδή μπορεί ενδεχομένω άμα έχει τύχει να, να χρησιμοποιήσει δεδομένα το, ε, τοποθεσία πριν, ναι. ή πριν από κάποια ώρα που θεωρεί ότι είναι OK, να μην σε ρωτάει, ενώ αν πρέπει να, να ανανεώσει την τοποθεσία σου, να μην το κάνει αυτόματα. Να. Και καταλαβαίνω όλη αυτή την ιδιωτικότητα και όλα αυτά, αλλά. Κάπω μπορεί να το φέρει βόλτα. Fuck me, δηλαδή αλήθεια τώρα. Θα μπορούσε ίσω να σε ρωτάει εκείνη τη στιγμή ένα password για παράδειγμα. Θα μπορούσε να έχει. Φων... Να, και να το, το κρατάει για ένα τέταρτο, λέω. Το πιο απλό, η Google πολλά χρόνια πριν. Δηλαδή τώρα είμαι, χρησιμοποιώ iPhone. Πρέπει να είμαι τρία χρόνια τώρα που έχω ξαναγυρίσει στο, στο iPhone. Ε, πριν από τότε η Google είχε βιομετρικά στη φωνή. Πώς Καταλάβαινε είσαι. από ναι, ναι, ναι. το φάσμα τη φωνή το ποιο είσαι. Δηλαδή μπορούσα. Και μάλιστα η φωνή, μάλιστα αυτή, το, τα βιομετρικά μοιραζόντουσα και με τι διάφορε συσκευέ που είχε. Γιατί έχω και ένα okay. ε, Google Home. Ναι. Ε, όχι Google Home, όπω λέγεται. Το, το, ναι. το, Τη μαλακή αυτή, το ηχιάκι. Ναι. Και όλα αυτά μοιράζονταν την, το ίδιο χαρακτήρα φωνή. Okay. Και άρα μπορούσα να πω εγώ κάτι. Και να μπει και εσύ το ίδιο πράγμα και να μην σου απαντήσει εσένα ή να σου απαντήσει με λιγότερη πληροφορία. Okay. Προφανώ ε, δεν θα έλεγε στείλε ένα email σε κάποιον, ας Δηλαδή έχει φαντάζομαι κάποια, ξέρεις, κάποια επίπεδα ασφαλεία. Okay. Αλλά έδινε παραπάνω πληροφορία. Δηλαδή, άμα όπω και στο σπίτι, άμα ρωτήσω εγώ ποιο είναι το πρόγραμμά μου σήμερα, θα μου mm. δώσει διαφορετική πληροφορία από το αν πάει η Λισάβη για το ίδιο πράγμα. Ωραία. Γιατί καταλα... ναι, δηλαδή, ναι, ναι, μπορεί ναι, ναι, να συνδέσει λογαριασμού ναι, ναι, ναι. πάνω δηλαδή... ναι, 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 κατάλαβα. Οπότε θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάρει την τοποθεσία μου. Δεν σου λέω ρε, παιδί μου να κάνει, ναι. να κάνει wipe το κινητό μου. Υπάρχουν ναι. επίπεδα. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που είχαν γίνει με την Apple, αν θυμάμαι καλά, ήταν το ότι ήθελε να τσεκάρει όταν εσύ στέλνει μια εικόνα σε κάποιον σε iMessage, να, να τσεκάρει αν έχει μέσα παιδική πορνογραφία, αν θυμάμαι καλά. Mm -hmm. Και αυτό ήθελα να το κάνει local για κάποιο λόγο. Ναι, παίζει πάρα πολύ στα κινητά του, επειδή έχουν δυνατά τσιπάκια. Ναι. Όμω, στην ουσία, για να το κάνει αυτό, έστειλε το train μοντέλο. Θα έστειλε το train μοντέλο στα κινητά. Οπότε θα ήταν σαν να είναι όλα φορτωμένα. Mm. Αν κατάλαβα καλά, με τέτοια δεδομένα. Το οποίο νομίζω αυτό είναι που είχε κάποια privacy concerns. Δεν θυμάμαι. Τέλο πάντων, αν... δεν, δεν το θυμάμαι καλά, αλλά αυτό ήταν που κατάλαβα να είναι το θέμα. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον πως σε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα που μπορείς να κάνεις με αυτό το πράγμα που λέγεται Artificial Intelligence έχεις τόσους παραμέτρους να λάβεις υπόψη από ένα σημείο και μετά. Π.χ. Το, το dataset που το που κάνεις train είναι, έχει τα δικαιώματα σε αυτό. Αυτό είναι, 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 το... είναι, νο... είναι νόμιμο αυτό να, να βρίσκεται ή να το κάνεις distribute ή να το έχεις κάπου. Είναι... Δηλαδή για το Copilot για το GPT-3, δεν θα το σχολιάζαμε παιδιά, αυτό είναι όλο την και μέσα. Στο... Το ενδιαφέρον είναι το Copilot έχει έκδοση για εταιρείε όπου πληρώνει με το χρηστη mm -hmm. και εκεί πέρα μπορείς να πας και να ορίσεις τι άδειες λογισμικού μπορεί να χρησιμοποιεί στο... Α, πολύ ενδιαφέρον. Στα δεδομένα τα οποία εκπαιδεύουν το μοντέλο το οποίο τρέχει για σένα. Α, έλαρε. Φαντάζομαι δεν υπάρχει μοντέλο που τρέχει για σένα, αλλά κάτι τέλο πάντων. Έχουν χωριστεί σε 15 μοντέλα, ας πούμε, με τι πιθανέ συνδυασμού. Αυτό ναι, είναι, είναι εξε, το, βρι, το βρίσκω απίστευτα ενδιαφέρ, mm -hmm. Όλο αυτό. Είναι φοβερό δηλαδή το ότι μπορεί όντω να έχει μια βάση δεδομένων η οποία είναι εκπαιδευμένη με το συγκείμενο τη εταιρεία και να σου δίνει. Να σου συστήνει πράγματα, δηλαδή είναι. Wow. Ναι, έχει, έχει τέτοια πράγματα. Και... Είναι, wow. Όλο αυτό. Και ειδικά αν είσαι προϊόντική εταιρεία που σημαίνει ότι έχεις μια συγκεκριμένη στόχευση φυσικά. Πιστεύεις τώρα Google θα βγάλει, νομίζω Google I.O. δεν είναι κάπου τώρα το, την άνοιξη. Τώρα η Google έκανε τώρα τα κλασικά... Ε, θα βγάλουμε και εμεί τον Μπάρντ. Καλά, Έχουν, αυτό δεν πήγε πολύ καλά. καλά. Τίστα, Γενικά δεν πήγε πολύ καλά. Και δεν πήγε πολύ καλά γιατί ήταν πάρα πολύ υποτιμητικό όλο αυτό γιατί η Google. Δηλαδή η Google έχει την DeepMind που και καλά. Εδώ εμεί, παιδιά. είχαν κάνει δουλειά. Σίγουρα έχουν κάνει δουλειά με την DeepMind. Δεν το συζητάμε, αλλά η Google είναι αυτή η οποία έχει χτίσει το όνομα. Mm -hmm. Και λέει, Παι, παιδιά, έχουμε την DeepMind. Ξέρω, ψιλομόκο η άλλοι με το AI. Και Ξε, ξαφνικά εμφανίζεται αυτό. Ήταν λίγο. Αυτό δεν αναιρεί καθόλου τη δουλειά τη DeepMind. Σε καμία των περιπτώσεων. Το μόνο το οποίο αυτό κλονίζει είναι το statement και το attitude της Google. Mm -hmm. Ούτε σημαίνει ότι οι άνθρωποι του AI πρέπει να κάνουν κάτι το οποίο όλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν όπως με το chat GPT για να αξίζει το Go. Αλλά όταν το παίρνεις γαμάτος και λες παιδιά, βασικά εγώ είμαι. Είναι, είναι πολύ ζώρικο αυτό και μάλιστα νομίζω ότι το, το deep mind δεν είχε ποτέ κάτι γενικής φύσεως. Δηλαδή πάντα εκπαιδευόταν για συγκεκριμένε. Mm -hmm. ε, 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 ακόμα και τα πολύ δύσκολα προβλήματα που προσπαθούσε να λύσει, ήταν συγκεκριμένα. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν ε, γενικού ενδιαφέροντο. Δηλαδή, ήταν για παράδειγμα με το Αλφαγκό τότε, που ήταν ένα πάρα, πάρα πολύ περίπλοκο παιχνίδι. Ναι. Αλλά και πάλι ήταν, είχε κανόνε. Δηλαδή, ήταν, ε, υπήρχαν γραμμέ, ρε παιδί μου, στι οποίε έπρεπε να κινηθεί. Ναι. Δεν ήταν κάτι το οποίο θα ρωτήσει ο Πάρη, πώ ξύπνησε σήμερα, α πούμε. Πιστεύω είναι χρήσιμο να φέρουμε κάποιον ειδικό εδώ. Mm. Το οποίο θα μα πει τι είναι το artificial intelligence. Γιατί είναι πολλά πράγματα τα οποία τα, τα συζητάμε και όταν λέμε artificial intelligence, κάποιο σκέφτεται ρομπότ μας κατακτούν το X machina και όλα αυτά. Αλλά στην πραγματικότητα, πως με κάθε τι επιστημονικό δεν πάβει και αυτό να είναι ένα ορισμό, ο οποίο σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα. Πρέπει να φέρουμε το Lex Friedman και να ρωτάει, μπορεί να ερωτευτείς ένα AI. Ναι, και να αρχίσουμε. Δηλαδή, τι πάκι έχει για ναι, το αν ναι, μπορεί να ερωτεχτεί ένα AI. Το... Εγώ τρελαίνομαι με όλε αυτέ τι ταινίε και με όλη αυτή τη. Δηλαδή, φιλοσοφικά, εγώ αυτό το θεωρώ απίστευτα ενδιαφέρον. Είναι η ταινία και η λογοτεχνία και όλο αυτό το οποίο μου αρέσει περισσότερο από όλα. Mm -hmm. Το ότι, τι θα πει νομοσύνη, τι θα πει εγώ, τι θα πει συνείδηση, όλα αυτά τα βρίσκω φοβερά. Αλλά είναι άλλο το να, να τα πιάνει σε επίπεδο φιλοσοφικό και abstraction και ταινία και απότερου μέλλοντο. Και άλλο να ρωτά το, αν το κοπάει, δεν ξέρω πώ να το ερωτευτεί. Δεν ξέρω. Πάντω ο Λέξ Φρίντμαν είπε ότι έχει τα διάφορα σκυλιά ρομπότ εκεί πέρα και του βάζει να κάνουν πράγματα. Αλλά νομίζω τρόλερ, δεν νομίζω ότι έχει όντω. Ποια τα. Έλα μου, ρε, τα κλασικά τη Boston Dynamics δεν ήταν. Ναι, αυτά για παράδειγμα πρώτα απ' όλα είναι ρομποτικά, δεν είναι artificial intelligence. Ναι, απλά είναι και κάτι ο... άλλο που... είναι, είναι, ρομποτικό, αλλά ο τρόπο που μαθαίνουν να κάνουν κινήσει, νομίζω από ένα σημείο και μετά έχει μέσα και artificial intelligence. Άρα δηλαδή, άρα, δεν είναι αυτά, όλα... άρα αυτά εξελίσσονται αυτά και εξελίσσονται και ενδεχομένω μπορεί να μαθαίνουν πράγματα βλέποντα, νομίζω, κάποια το είχαν εκπαιδεύσει με βίντεο. Mm. Αυτά, είναι, αυτά είναι από τα λίγα τρομακτικά για μένα για το την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, το, η αλήθεια είναι ότι η, τεχνητή νοημοσύνη, όπω μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον κώδικα και, και, παντού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο, στο στρατό. Και αυτό όντω εμένα με τρομάζει. Με... Κοίτα, το, νομίζω το επικίνδυνο δεν είναι μόνο το πώς θα υλοποιήσει μια εντολή αυτό, αλλά είναι και σε ποιο βαθμό θα μπορεί να παίρνει απόφαση ώστε να υλοποιήσει μια εντολή. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι διαφορετικό. Έχουμε μια ε, εταιρεία που τα παιδιά φτιάχνουν ε, ε, κάποιου πύργου που παρακολουθούν πράγματα, είτε για φωτιέ είτε yeah. για σύνορα και τέτοια, που λέγεται λάμδα Ε, Αυτή η εταιρεία, ρε παιδί μου, για παράδειγμα. Μπορεί να σε ειδοποιήσει μέσω AI φαντάζομαι α πούμε ε, τεχνητή όραση ναι. το αν υπάρχει κάποιο στόχο ή όχι. Από εκεί και πέρα όμω, αυτό δεν σημαίνει ότι θα, μπορεί, θα πάρει μια απόφαση να ρίξει για παράδειγμα έναν πύραυλο ή ναι, κάπω να προσπαθήσει να σταματήσει. Δηλαδή, νομίζω είναι και λίγο το πώ, πού θα οριοθετήσουμε εμεί αυτήν την τεχνολογία. Σωστά. Είναι λίγο περίεργο όμω να μπορεί. Δεν λέω δηλαδή... ότι τα παιδιά το κάνουν αυτό, έτσι μην παρεξηγηθώ. Καμία Προσχώ. σχέση. Προσπαθεί. Έχει τα σκυλιά τη Boston Dynamics. Δεν θυμάμαι το όνομα του μοντέλου, πώς λέγεται τέλο πάντων. Α, έχει μοντέλο συγκεκριμένο, δεν θυμάμαι. Νομίζω, δεν Εγώ θα λέω σκυλιά. Ωραία, είναι λοιπόν <laughs> τα, τα, τα σκυλιά τη Boston Dynamics. ή το αντίστοιχο τέτοιο που αναπτύσσει κάποια άλλη ταιρία σε κάποια άλλη χώρα. Ο πρώτο που θα μπορεί να τα στείλει αυτά σε μια άλλη χώρα mm -hmm. θα έχει ένα ιδιαίτερο και πολύ περίεργο πλεονέκτημα. Και το οποίο εμένα αυτό με ανατριχιάζει. Είναι όπω όταν ξέρω εγώ, οι Ινδιάνοι ήρθαν αντιμέτωποι με ανθρώπου που είχαν όπλα. Μαζί σου, αλλά νομίζω ότι στο συγκεκριμένο δεν ισχύει τόσο πολύ. Γιατί τα όπλα που έχει σήμερα μπορεί mm. να κάθεσαι εδώ πέρα και να πατήσει ένα κουμπί και να ρίξει πυράβλου καμπαλού. Δεν είναι ακριβώ έτσι. Γιατί αυτό θα το δει. Δηλαδή, δεν φεύγει ο πύραβλος, τον βλέπει. Όντω, δηλαδή υπάρχουν αντιτορπιλικά συστήματα, αντιπυραυλικά, αυτό θα είναι κάτι καινούριο. Ήδη δηλαδή, πάλι, δεν το κάνω πολιτικό, αλλά αυτό έγινε. Ε, επί, επί Τραμπ, στείλαν ένα ντρόν μαλάκα και σκότωσε ένα στο Ιράν, ξέρω εγώ, μόλις βγήκε από το αεροπλάνο. Ήδη αυτό Το δεν, δεν το σχολιάζω, αλλά αυτό συνέβη. Οπότε, όπως αυτό είναι κάτι που ήταν καινούριο, δηλαδή, είναι κάποιο στη χώρα του. Δεν έχει πατήσει Αμερικανός εκεί. Και ξαφνικά οι Αμερικανοί το σκοτώνουν remotely. Και, και με τακτικό τρόπο, δηλαδή δεν είναι και μια ναι. μαζική καταστροφή ότι αυτό έριξε ναι, ένα τετράγωνο. Ναι, με, 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 τακτικό τρόπο. Οπότε δεν το σχολιάζω καθόλου πολιτικά. Το παρατηρώ αυτή τη στιγμή εντελώ επιστημονικοκοινωνιολογικά. Mm. επιστημονικο -κοινωνιολογικά. Μπαλόνια στην Κίνα. Μπαλόνια τη Κίνα, μάλλον στην Αμερική <laughs> που είχαν. <laughs> ναι. <laughs> Τι έγινε με αυτό το πράγμα τελικά. Δεν ξέρω, αλλά είδα ένα, είδα ένα θα έλεγα ελαφρώ ρατσιστικό Instagram ε, post. Το οποίο έλεγε ε, Weather Baroon, το έγραφε και καλά σε, με ιαπωνική προφορά, χωρίς, ah. χωρί λάμδα και έλεγε Totally not for spying ξέρω εγώ. Και καλά ότι δεν σα ε, παρακολουθούμε. Δεν ξέρω αυτό τελικά τι ήταν. Ε, δεν, η αλήθεια είναι ότι ξαφνικά σταματήσαν να ακούγονται νέα γι' αυτό. Yeah. Αλλά νομίζω στείλανε και οι Αμερικανοί στου Κινέζου, μπαλόνι μπορεί να είναι και καμιά τακτική που να την κάνουν. Ούτω ή άλλω. Είχα δει ένα επεισόδιο Greekonomics το οποίο σχολίαζε. Έχουμε αρχίσει και γινόμαστε αρκετά κοινωνικοπολιτικοί εδώ πέρα. Δεν <laughs> αλλά εντάξει, τώρα είναι... είδε, ναι. <laughs> στο, στο κερασάκι στην Τούρτα είναι τώρα. Μπράβο. Λοιπόν, το οποίο σχολίαζε για, τι λεγόμενε τις λεγόμενες παραβιάσεις των τουρκων mm -hmm. ε, okay. στο, στο Αιγαίο. Και σχολίαζε αυτός και έλεγε γιατί οι Τούρκοι παραβιάζουν τα εναέρια σύνορα, πώς λέγονται. Οπότε να πω ότι δεν, πάλι δεν τοποθετούμε επί του θέματος, ούτε λέω αν συμβαίνει κάτι και στη βαθμό, αλλά λέω τι έλεγε κάποιο στο βίντεο. Νο νομίζω ότι το, συμβα... το ότι συμβαίνει είναι γενική αλήθεια. Ε, δεν νομίζω δε, ότι... Όχι, δεν το, κυριολεκτικά δεν το έχω ψάξει, δεν το ξέρω και γι' αυτό δεν... Ναι, προφανώ και το ακούμε. Δεν το έχει αρνηθεί ενώ ποτέ κανείς κανεί. Δεν είναι ότι εμεί λέμε ότι γίνεται και οι άλλοι δεν το γίνεται. Δεν δε, δε, δε το ξέρω γιατί πάντα αφήνω μια πισινή okay. για το. Ε, για το τι ενημέρωση παίρνουμε εμεί από τη χώρα μα. Okay. Θα σου πω, άμα το είχα διαβάσει αυτό. Ε, α, θα σου πω ότι είχα διαβάσει από κάπου εκτό Ελλάδα. Θα το λέγαμε περισσότερη σιγουριά. Okay. Αλλά αυτό το οποίο είχα διαβάσει ήταν ένα μπιλ που είχε περάσει στο Κογκρέσο όταν κάποια στιγμή. Η Αμερική είχε πει ότι δεν θα δώσει άλλα F-16 στην Τουρκία πολύ πρόσφατα, φέτο mm -hmm. έγινε αυτό πέρυσι. Τελικό 2 Αρχέ 23. Και έλεγε ότι για να δώσει F-16, ένα από του όρου είναι να μην περνάνε πάνω από τα νέα αέρια σύνορα τη Ελλάδα ή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Αν θυμάμαι καλά. Καταπληκτικά. Okay. Ναι. Anyway. Οπότε, σχολίαζε στο Greekonomics αυτό γιατί γίνονται οι, οι παραβιάσει των των εναέριων συνόρων, που μάλλον για να το λέω με σιγουριά κάτι θα έχει στο μυαλό του, έλεγε ότι είναι ένα είδος deception όλο αυτό. Mm -hmm. Δηλαδή, αν εγώ το κάνω για πλάκα δέκα φορές, δεν θα μπορείς να καταλάβεις τη φορά που θα το κάνω σοβαρά. Και πάντα αυτό. Δηλαδή, χαλάω τα αντανακλαστικά σου στην ουσία εκεί. Ε, πιθανόν να είναι κάτι αντίστοιχο αυτό με τα μπαλόνια. Δηλαδή, ξέρεις, 10 δέκα μαλακίες... Και, και, ένα λέει, μπαλόνι ναι, έχει. Και, ένα μπαλόνι είναι όντω. Είναι total not for spying. <laughs> ναι, 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 <laughs> Αυτό. Φαντάζομαι. Οκ. Okay. Thinks... Ναι, φαντάζομαι ότι παίζει. Πώ πώς... τα. Μπαλόνια. Αχ, από τα, από τα drones ναι, και αυτά. Από τα drones και από τα σκυλιά. Δηλαδή, τα σκυλιά είναι το μόνο το οποίο με ψιλοφρικάρει. σω φταίει που έχω δει και το επεισόδιο του Black Mirror. Με τα σκυλιά που κυνηγάνε εκεί ναι, πέρα. Ναι, 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 ναι. ναι. είναι, είναι Μα, εκεί πέρα, πρακτικά στο Black Mirror, όμω, άμα αν θυμάμαι καλά το επεισόδιο, γιατί νομίζω είναι και αρκετά χρόνια τώρα που το έχω δει, ε, το πρόβλημα είναι ότι επιλέγουν τα σκυλιά ποιον θα κυνηγήσουν. Δεν είναι ότι βγαίνω εγώ και λέω ε, πήγαινε φάει τον Πάρη. Ναι. Είναι ότι για κάποιο λόγο αποφασίζουν ότι ο Πάρης είναι εχθρό ναι. και τον κυνηγάνε. Ναι. Οπότε νομίζω ότι ο μόνος... Βασικά υπάρχουν διάφοροι τρόποι, αλλά ο μόνος τρόπος είναι να... Πώς όταν θέλεις ένα κράτος να λειτουργεί πιο δημοκρατικά πρέπει να χωρίζεις εξουσίες. Ναι. Μην πάμε στο αν γίνεται ή όχι αυτό. Δεν, δεν, θέλω να... Δηλαδή το έχουμε σκύσει στο πολιτικό σήμερα. Α ναι, ναι, Ας το αφήσουμε ναι, ναι, ναι. εκεί. Ναι. Αλλά πώς εσύ πας και χωρίς εξουσίες σε ένα κράτος ώστε να μπορέσει να ελέγχει μία ναι. την άλλη για να υπάρχει μια ισορροπία εκεί πέρα. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει και μια... ένας διαχωρισμός μεταξύ του λογισμικού που αποφασίζει ή του συνόλου των ανθρώπων λογισμικών ή οτιδήποτε άλλο αποφασίζει το αν κάποιο είναι εχθρό ή όχι, και αυτού που αποφασίζει πώ θα επιτεθεί εκεί. Δηλαδή, πρέπει να το διαχωρίζει αυτό. Είναι από τι περιπτώσει που αυτό δεν χωράει να έχει bug εν μεταξύ. <laughs> δεν το συζητάμε καν. Ε, Εδώ δεν χωράει να έχει bug σε. Αλλά αυτό όμω υπάρχει. Δηλαδή, υπάρχει βιομηχανία στρατιωτική η οποία φροντίζει να μην υπάρχουν bugs σε αυτά τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι καινούργιο αυτό. Ναι. Είναι ενδιαφέρον πάντω πώ η τεχνολογία έχει βγει μέσα από. Έχει για παράδειγμα, νομίζω. Το, ο RSA, ο αλκοόρθμος κρυπτογράφησης, πήρε αρκετά τα πάνω του λόγω στρατού. Mm -hmm. Έχω την εντύπωση. Το ίντερνετ. Το ίντερνετ, ναι, πραγματικά. Ε, είναι τρομερό γιατί στην ουσία όταν... Τι είναι ο στρατός, είναι μια αγορά η οποία έχει πάρα πολύ αυστηρά constraints. Mm -hmm. Αυτό... budget. Και πολύ budget. Και budget. Αλλά... Το budget θεωρώ ότι δεν έχει τόσο σημασία όσο τα constraints με την τα constraints είναι αυτά τα οποία σε πιέζουν για καινοτομία, σε πιέζουν να, γίνεις, σε... να κάνεις κάτι το οποίο απλά κάνει τη δουλειά του εξαιρετικά no questions asked. Αυτό είναι το το, 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 μέσο πίεσης, είναι τα constraints. Και η συνέπειε που έχει το να φύγει από τα constraints. Mm -hmm. Οπότε το θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον πως ένας τομέας καθόλου σεξι όπως ο στρατιωτικός έχει λόγω της πίεσης που ασκεί λόγω της φύσης της συγκεκριμένη αγοράς οδηγεί στο να γίνουν mainstream πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα mm -hmm. ε, βασικά οδηγεί στο να γίνουν πράγματα mainstream αυτό Ισχύει το βαρύναμε λίγο στο τέλος ναι το, το βαρύναμε αλλά ξέρεις τι αν υπάρχει, δηλαδή θεωρώ ότι εκεί βρίσκονται όλοι οι σε εσωτερικά κίνδυνοι του artificial intelligence. Επίση, να πω ότι okay, όλα αυτά μπορούν να γίνουν που είπα και που φαίνονται φρικιαστικά, αλλά εντάξει. Λίγο ρεαλιστικά. Θα τρέχουμε να τραβάμε τι πρίζε. Ναι, θα τρέχουμε να τραβάμε τι πρίζε. <laughs> εντάξει, λίγο ρεαλιστικά λειτουργούμε σε έναν κόσμο που σχετικά υπάρχουν κανόνε. Εντάξει, γίνονται πράγματα χοντρά, αλλά. <σχ> Για τα βάζει, νομίζω όλοι θέλουμε να συνεργαζόμαστε μεταξύ μα, γιατί μετά Άμα κάποιο αρχίσει και δράει εντελώ μονομερό, δεν, δεν, δεν νομίζω ότι in the long run βγάζει σε κάτι καλό. Δηλαδή, μέσα στη ιστορία αυτό δείχνει. Οπότε. Δεν ξέρω. Πάντω, εμένα προσωπικά αυτό που με είναι το πώ θα μπορέσουμε να γίνουμε βιονικοί. Είμαστε. Στο έχω πει αυτό. Ναι, και βιονικοί ακριβώ. Και είμαστε. Και... και θα γίνουμε ακόμα περισσότερο. Και δεν εννοώ ότι θα βάλω ένα χέρι το οποίο θα είναι διπλά δυνατό από αυτό που έχω εγώ, αλλά θα μπορέσω να, να κάνω τη δουλειά μου καλύτερα και πιο εύκολα. Αυτή τη στιγμή. Α, εσύ λες τώρα για το Neuralink. Μπορεί και αυτό. Εκεί πέρα δεν έχω, δεν έχω κατασταλάξει ακόμα και δεν ξέρω αν είμαι έτοιμο να πάω μπροστά εκεί. Στο αν θα έβαζα ένα τσιπάκι στο κεφάλι μου. Ναι. Γενικά, το κεφάλι σε οτιδήποτε έχει να κάνει με, από φάρμακο ω τσιπάκι και ω τέτοια πράγματα, με ζορίζει ακόμα να το σκεφτώ. Θέλω να σου απαντήσω αυτό. Ναι, ολοκλήρω και θα σου απαντήσω. Αλλά λέω το Copilot, Εννοώ το, co το, το OpenAI, το chat, το, το GPT-4 πάνω στο, στο Word, α πούμε. Ξέρω, το ότι μου κάνει autocomplete το Google Docs με το τι θέλω να γράψω μετά, το email μου. Δηλαδή όλα, όλη το αυτή η βοήθεια. Αυτό είναι κακό, να ξέρει. Ναι, νευρολογικά. Νευρολογικά μπορεί να είναι κακό, αλλά μπορώ να επιλέξω εγώ πότε θέλω να είμαι παραγωγικό και πότε θέλω να εκπαιδεύσω τον εγκεφαλό μου. Άρα, για παράδειγμα, μπορώ να λύσω ένα σταυρόλεξο αν θέλω το βράδυ για να διατηρήσω ότι είναι. Ναι. Την αιχμή τη σκέψη μου, αλλά μπορώ να, να κάνω τη ζωή μου λίγο πιο εύκολη στην καθημερινότητά μου. Τέλο πάντων, θα το δούμε αυτό και πώ ε, θα μπορούσε να πάει, αλλά νομίζω ότι mm. μου αρέσει. Πάντω, εγώ θα πετάξω ένα μπαλάκι γύρω από το βιονικό θέμα. Πέρα το ότι είμαστε βιονικοί, δηλαδή πραγματικά legit um, με πάρα πολλού τρόπου, αυτό το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε σε ένα επόμενο podcast, να βρούμε έναν ειδικό mm. όμω, είναι αυτό που είχε πει ο Παγώνης το CRISPR. Το CRISPR. CRISPR γράφεται. Το οποίο CRISPR τι είναι. Είναι ένα τρόπο που μπορεί και προγραμματίζει jeans στον άνθρωπο. Και μπορεί να πας okay. και, και, να του αφαίρεις και να του προσθέτει γονίδια. Κά κάποιο podcast θα άκουγα που μιλούσαν γι' αυτό. Θα το βρω και θα το. Ναι, θα, το... Άκουγες, θα κάνω τη λογικά τον Πίτερ Ατία, ο οποίο έλεγε ότι ή το Huberman που λέγαμε ότι με... μπράβο τον Huberman στο Ρόγκαν νομίζω αυτό ήταν που έλεγε ότι με το CRISPR ε, πάνε και πειράζουν κάποια, κάποια jeans ε, τρομερό ε, είναι περίεργα αυτά αυτό είναι, αυτό είναι το the next fucking level είναι, είναι, ε, είναι περίεργο. Θα βρούμε, θα βρούμε, κάποιον ειδικό να έρθει να μας, να μας μιλήσει γι' αυτό ωραία, λες Τέλεια. να τα πάρουμε εδώ ναι μωρέ, μια χαρά είμαστε Ωραία. Έχεις πρόταση. Για πε εσύ, να σκεφτώ. Χειε. Yes, ωραία. Είχαμε ένα όσο ότι θα, θα πούμε την ίδια. Λοιπόν, εγώ θα πω το καινούργιο καφέ που, ah, που ναι. Ε, Το Taylor Made. Το οποίο είναι μάλιστα νομίζω και απόγονο του παλιού Taylor Made. Δηλαδή, mm. σχετίζονται μάλλον οι άνθρωποι που το κάνουν. Πολύ ωραίο καφεδάκι και έχει και διάφορε ποικιλίε και αυτά. Mm -hmm. Οπότε πλέον έχει πάρει την, τον ένα από του δύο καφέδε τη μέρα από το Κάγια. Τέλεια. Οπότε θα πω εγώ ένα άλλο καφέ. Το οποίο okay. πάμε όποτε τυχαίνει να βρεθούμε προς Κολονάκη Το οποίο λέγεται Σάμπα. Α, ah, μου αρέσει. Στο ναι. Σάμπα έχει πάρα πολύ ωραίε και ενδιαφέρουσε ποικιλίε καφέ. Και το προτείνω ασυζητήτη. Και είναι και οι δύο roasters Και το Σάμπα και το ναι, 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 TaylorMade. Ναι. Πολύ καλή φάση. Τέλεια. Οπότε, οπότε αυτά για τώρα. Ε, μικρή κουβέντα.fm. 21 νομίζω Σουστά, πλέον. Βεβαίως. 11 επεισόδια ακόμα. Μέχρι το τέλος τη σεζόν. Μέχρι το σεζόν. Και αυτά. Τέλεια. Και μέχρι την επόμενη φορά. Τα λέμε.